Γεια σου παιδιά, λοιπόν, από εδώ είναι ο μαθητής που δεν φαινόταν πριν στο βίντεο, αποφάσισε να κάνει εμφάνιση και να μας πει... 50 ευρώ, το καταγγέλω. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να τους πληρώνουμε για να παίρνουμε συνέντευξη πλέον. Λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε. Μάλιστα κύριε Τρικούφα. Κύριε Χρήστο, εσύ είσαι ο ευεργέτης που μας κάνατε σπονσοριά το στρατικό παντελονάκι και τη Ζωνούλα. Πώς σας φάνηκε το σετάκι, το κούμα το GeForce μαζί με το κούμα το Revenger? Λοιπόν, ήταν πολύ ελαφρύ, πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο στη χρήση. Φανταστείτε μου, μου έδειξε μία τακτική ο δάσκαλος πώς θα το πετάμε. Το πετάξαμε. Μετά το πέταγα μακριότερα από το δάσκαλο. Να το πούμε αυτό. Πέρναγα στα μέτρα, σε τρογαλάχανο, δάσκαλο. Βάρινε σε μια δόση το καλαμάκι, φωνάζω μία εγώ δάσκαλε, κάτι βάρινε αυτό, κάτι πιάσαμε, μέχρι να κουνηθεί ο δάσκαλος γιατί είναι και λίγο ζωηρούλης, είχαμε βγάλει μια βεντουζίτσα μόνο, είχε φύγει το καλαμαράκι μας, δεν πειράζει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η καλαμαριέρα, το χάντικα που σου έδωσα με το φωτάκι, ήταν πιο καλή από τις δικές μας ή χειρότερη? Η καλύτερη. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ούτε φως, ούτε να το φωτίσω, ούτε να κουράζομαι, ούτε να το βγάλω να το φωτίσουμε, να το κάνουμε. Το πετάς μέσα, το αφήνεις, αναβοσβήνει μόνο του και κάνεις τη δουλίτσα σου. Πολύ ξεκούραστο. Εμένα μ' άρεσε. Αυτό έχω. Το τονίζω. Το πήρα ήδη σήμερα το πρωί, το πήρα. Θα ξαναπήγαινες δηλαδή για καλαμάρια? Τώρα θα πάω με τον άλλο τον δάσκαλο για ψαροντούφεκο. μπαίνω ενεργά στο παιχνιδάκι αυτό, ωραίο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κανελόπουλος ο Χρήστος είναι το παλικάρι με το κατάστημα εδώ δίπλα με τα ίδια στρατιωτικά. Έτσι, τις καλτσούλες, τα μποξεράκια. Καλός φίλος, μας πήγε κιόλας. Εντάξει, καλό παιδί. Τους έφερα κιόλας, να το λέμε αυτό. Ναι, μας έφερε κιόλας, το καλύτερότερο απ' όλα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.